Σοβαρά προβλήματα υδροδότησης αντιμετωπίζουν και το φετινό καλοκαίρι κάτοικοι της Αμπελιάς που ανακάζονται κάθε φορά που έχει ψηλές θερμοκρασίες να λένε το νερό νεράκι. Μάλιστα, όπως καταγγέλει ο πρόεδρος της κοινότητας, από το Δήμο 3 χρόνια τώρα δεν υπήρξε καμία μέρημνα ώστε να λυθεί το πρόβλημα που έκανε την εμφάνισή του το καλοκαίρι του 2016 για πρώτη φορά. Οι κάτοικοι ζητούν να βρεθεί λύση, καθώς μοιράζονται ουσιαστικά το νερό και με το Επισκοπικό που αντιμετωπίζει αντίστοιχα προβλήματα υδροδότησης αυτόν τον καιρό. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αμπελιάς γίνεται αποδέκτης καθημερινά πολλών παραπώνων από τους συγχωριανούς του, ωστόσο και ο ίδιος γνωρίζει ότι αν δεν υπάρξει μέρημνα από τη ΔΕΙΑΗ να χρηματοδοτήσει τα απαιτούμενα έργα, δεν μπορεί να γίνει τίποτα από το Σίδλι, ακόμη και αν υπάρχει η καλή του πρόθεση. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το 2016, ίσως ήταν λίγο και πιο δύσκολο τότε. Δυστυχώς από τότε δεν έχει γίνει τίποτα για να βελτιωθεί η κατάσταση, με αποτέλεσμα να το αντιμετωπίζουμε πάλι αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι ο Σίδλι, ο οποίος είναι πάροχος, δεν έχει την ευθύνη για το θέμα αυτό. Γιατί ο Σίδλι, έχουμε δύο γεωτρήσεις τις οποίες διαχειρίζεται. Η μία είναι δυναμικότητας 40 κυβικών την ώρα και η άλλη είναι 5 με 8 κυβικά. Βέβαια τώρα τα νερά έχουν κατέβει, δεν μπορούν να βγάλουν τόσο νερό οι δεξαμενές. Έχονται δύο κοινότητες από αυτές τις δύο αντιλίες. Η κοινότητα Αμπελιάς και η κοινότητα Επισκοπικού. Το νερό δεν φτάνει να καλύψει τις ανάγκες αυτές. Γιατί επιπλέον έχουμε να εξυπηρετήσουμε και πτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίες είναι δυναμικότητας περίπου 800.000 πτηνών. Επομένως η κατανάλωση είναι τεράστια. Άρα λοιπόν τι πρέπει να γίνει? Την ευθύνη την έχει βασικά ο Δήμος να δώσει νερό στα νοικοκυριά. Η ΔΕΙΑΗ δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Ενώ το γνωρίζει το πρόβλημα, το γνωρίζει από το 2016, κάναμε εδώ το 2017, εδώ κάναμε γενική συνέλευση παρόντος του Αντιπροέδρου της ΔΕΙΑΗ, αλλά και εντοπίστηκε το πρόβλημα, αλλά δυστυχώς δεν δόθηκε καμία λύση από τότε. Εμείς εκείνο που ξέρουμε είναι ότι θα πρέπει να φέρουν νερό στις δεξαμενές. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση. Τώρα αυτό μεταφράζεται βέβαια σε χρήμα. Κάποιος όμως πρέπει να βάλει τα χρήματα. Αυτός δεν είναι ο Σίδλι που μπορεί να βάλει τα χρήματα. Από πού θα χρηματοδοτηθεί? Αυτό είναι θέμα του Δήμου. Δεν το γνωρίζουμε εμείς. Δυστυχώς από εκεί περιμένουμε, από την ΔΕΙΑΗ περιμένουμε να μας λύσει το πρόβλημα. Για να καταλάβουμε πόσες μέρες έχετε χωρίς νερό και τι είδους πρόβλημα αντιμετωπίζετε. Δηλαδή πάνε οι νοικοκυρές αλλά και στα χωράφια ο κόσμος και στα πτηνοτροφία να ανοίξουν και δεν έχουν καθόλου? Είναι μικρή ροή, τι ακριβώς συμβαίνει? Λοιπόν, η ποσότητα, το ύψος των δεξαμενών, η στάθμη δηλαδή του νερού στις δεξαμενές είναι πολύ χαμηλό. Με αποτέλεσμα το χωριό, όπως βλέπετε, είναι σε επικλινές έδαφος. Άρα αυτή τη στιγμή έχουν τα κάτω σπίτια και από τη μέση και πάνω δεν έχει κανένας νερό. Και ενδέχεται να μην πάρουν ούτε αύριο ούτε μεθαύριο. Επομένως αυτά τα νοικοκυριά πώς θα αντεπεξέλθουν, πώς θα αντεπεξέλθουν στο πρόβλημά τους? Αυτό που ζητούν άμεσα είναι τουλάχιστον να ενδιαφερθεί ο Δήμος στέλνοντας κάποια υδροφόρα για να γεμίσει τις δεξαμενές και αμέσως μετά να υπάρξει μια σοβαρή συζήτηση για το τι μέλη γενέστε. Δέχομαι και ύβρις ακόμη. Και ύβρις ακόμη δέχομαι από ανθρώπους, γιατί ο κόσμος έχει δίκιο. Εγώ δεν τους κατηγορώ. Έχουν δίκιο γιατί θέλουν νερό. Πλην όμως δεν γνωρίζουν ποιος έχει την ευθύνη. Ελπίζω σήμερα να δει ο κόσμος την εκπομπή σας και να καταλάβει ποιος έχει την ευθύνη. Εγώ ασχολήθηκα πάρα πολύ με το νερό. Πώς ασχολήθηκα? Ασχολήθηκα κλείνοντας βάνες. Να παίρνουν 20 νοικοκυριά από εδώ, 30 νοικοκυριά από εκεί, αλλά αυτό δεν μπορεί να διευθετήσει το θέμα. Ας έρθει η ΔΕΙΑΗ να το διευθετήσει, αν μπορεί, αλλά δεν μπορεί, ούτε αυτό μπορεί να το κάνει. Δεν υπάρχει άλλη λύση από το να έρθει νερό. Έτσι. Πόσες μέρες έχετε με αυτή την κατάσταση? Έχουμε τώρα, από όταν άρχισαν οι ζέστες. Είχαμε έναν καύσωνα πριν
10 μέρες, 15 κλπ. Έβρεξε λίγο, ξέρω εγώ, διορθώθηκε λίγο το θέμα, τώρα άρχισε πάλι. Αν όμως σκεπτόμαστε και περιμένουμε να βρέξει για να λυθεί το θέμα, δεν λύνεται το θέμα έτσι. Μπορεί έτσι να πάει και ο Αύγουστος, μπορεί να πάει και ο Σεπτέμβριος. Τι θα γίνει? Και δεν μας φέρνει και ο Δήμος μια υδροφόρα να βοηθήσει την κατάσταση, να ρίξει στις δεξαμενές, να βοηθήσει την κατάσταση. Δεν ενδιαφέρονται καθόλου. Αυτό βλέπω, ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν ενδιαφέρονται καθόλου.